Έφυγε η κυρία Κεραμέως που μας είπε για την πρόοδο που έχει κάνει η κυβέρνηση στην δημόσια εκπαίδευση. Ήθελα να της δείξω μια εικόνα, θα την καταθέσω και στα πρακτικά για να δει τη σημερινή κατάσταση των πανεπιστημίων. Ιδού είναι οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο που έδιναν σήμερα μάθημα εξεταστική με τους φακούς των κινητών τους, γιατί λόγω της διαρροής νερών μέσα στα αμφιθέατρα κόπηκε το ρεύμα. Το κρυφό σχολείο, κυρία Κεραμέως, είναι η σύγχρονη πολιτική του Υπουργείου σας. Το καταθέτω στα πρακτικά, μπορείτε να βρείτε την είδηση και στο 902.gr να ενημερωθείτε. Εκεί βέβαια το αμφιθέατρο δεν είχε παράθυρα, γιατί σε άλλες περιπτώσεις οι φοιτητές πέφτουν από τα παράθυρα των αμφιθεάτρων. Γι' αυτό λοιπόν η δυσπιστία και η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη, είναι διαρκής, δεν περιορίζεται στη δυσοδεία των σκανδάλων αλλά στο σύνολο της πολιτικής της και κυρίως αποδεικνύεται έμπρακτα με τη στάση του ΚΚΕ εδώ και 4 χρόνια. Όχι μόνο μέσα στη Βουλή με την καταψήφιση όλων των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως με τον καθημερινό του αγώνα, πρωτοστατώντας για την προστασία του λαού εκεί όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Σπάζοντας την πράξη όπου χρειάστηκε, τις απαγορεύσεις, αχρηστεύοντας αντιλαϊκούς άδικους νόμους που η κυβέρνηση ψήφιζε, είτε συνεχίζοντας το δρόμο που είχε ανοίξει προηγούμενη, είτε ακόμα τα ψήφιζε και μαζί με πρόθυμους συνεταίρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που έδωσαν τη θετική τους ψήφο σε πάνω από τα μισά νομοσχέδια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα τιμέμφονται. Το ΚΚΕ απέδωσε και αποδίδει μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το δυσόδη σκάνδαλο των υποκλοπών, για τις κραυγαλαίες ευθύνες της και του ίδιου του Πρωθυπουργού, για όσα πολύ σοβαρά αποκαλύπτονται από την τελευταία επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, που επιβάλλουν την περαιτέρω διερεύνησή τους με την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών. Μια μομφή που δεν είναι όμως ούτε προσχηματική, ούτε πολύ περισσότερο κουτσουρεμένη. Αφού αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, όχι για μια δήθεν παρεκτροπή από την νομιμότητα και τους θεσμούς του αστικού κράτους, αλλά ακριβώς για τη διαμόρφωση αυτής της δυσόδους νομιμότητας. Αυτού του δυσόδους θεσμικού πλαισίου που αναγάγησε κρατικό δόγμα το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Που επιτρέπει να γίνεται πράξη όχι κατά παρέκκληση, αλλά κατά παρέγκλητη εφαρμογή του κοινού σας ευρωενωσιακού δικαίου, που στο όνομα μιας εθνικής ασφάλειας βάζει στο στόχαστρο πρώτα και κύρια το λαό και επιτρέπει τις μαζικές προληπτικές παρακολουθήσεις, μετατρέπει τον καθένα και την καθεμιά σε πολύτιμη πτυχή πληροφοριών για κάθε λογής πρακτορείο, κάνοντας φίλο και φτερό τα κατά τα άλλα προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό μάλιστα θα βρείτε και την υπογραφή όλων σας. Γι' αυτό η ευθύνη αυτή αποδίδεται όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που συνδιαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια αυτό το θεσμικό πλαίσιο για να θωρακίσουν το αστικό κράτος της καταστολής, του αυταρχισμού, της απείλας και των παρακολουθήσεων που όλοι σας υπηρετείτε. Να γιατί οι ευαισθησίες σας είναι αντιστρόφως ανάλογες της έντασης της αντιπαράθεσής σας. Εξαντλούνται στο βολικό παιχνίδι των εντυπώσεων που συσκοτίζει αυτό το κοινό σας δημιούργημα, αλλά αποδεικνύονται και πολύ επιλεκτικές. Όπως έδειξε και η στάση σας, η σύμπραξή σας, η συνειδητή συγκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, με μοιρασμένους ρόλους μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της ΑΔΑΕ, που σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στις σοβαρές και επιβεβαιωμένες καταγγελίες, που δεν εξαντλήθηκαν βέβαια το 2016, αλλά εκτείνονται ως και το 2022, για να μην κρύβεστε βολικά, κύριοι της κυβέρνησης, πίσω από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και την ποινική παραγραφή μόνο των πρώτων περιπτώσεων. Αντιστρόφως ανάλογη με την ένταση της αντιπαράθεσής σας, είναι όμως και η απόσταση που σας χωρίζει στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Αφού η όποια απόσταση εξανεμίζεται από τη σύμπλευσή σας στις βασικές στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις που από κοινού έχετε αναλάβει. Μερικές από αυτές τις δεσμεύσεις υπενθύμησε προσπάθησα κατεύθυνση
η πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ, θέτοντας τους όρους που θα συνοδεύουν το στόχο της όποιας επόμενης κυβέρνησης με κυριότερο αυτών των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτών που βγαίνουν από την τσέπη ή καλύτερα από τις πλάτες του λαού, στους οποίους όλες οι κυβερνήσεις φορτώσατε τα βάρη και τα σπασμένα τόσο της ανάπτυξης όσο και της κρίσης. Ψηφοθυρείτε τώρα με τα ψίχουλα στα αποκαίδια της αντιλαϊκής σας πολιτικής, όταν από κοινού τσακίσατε μισθούς και συντάξεις, ρημάξατε το λαϊκό εισόδημα φορτώνοντάς το ασήκωτα φορολογικά βάρη. Και εδώ υπάρχει άλλη μια εικόνα και αρκεί κανείς για να καταλάβει από αυτή την εικόνα τις κοινές και ομολογημένες εξάλλου προτεραιότητές σας. Με κομπασμό μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιτυχία και τη μάχη που έδωσε απέναντι στην επιμονή του σκληρού Σόιμπλε για να διαφυλάξει το αφορολόγητο των εφοπλιστών. Αυτό που και πρόσφατα επικυρώσατε από κοινού με νόμο. Ενώ αντίθετα προσφέρατε στο πιάτο την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά, κόβοντας και την ελάχιστη αυτή ανακούφιση του λαού από το πανάκριβο κόστος ζωής, που σε καμιά βέβαια περίπτωση δεν αντισταθμίζει τις διαχρονικά ανύπαρκτες παροχές στην κάλυψη ακόμα και των βασικών αναγκών του. Αυτές που με τον πιο εγκληματικό τρόπο εκφράζονται ακόμα και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Από κοινού απορρίψατε τις 3 φορές κατά τη θύσης τροπολογίας του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την ενέργεια και τα καύσιμα, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού, την προστασία της λαϊκής στέγης από τους πληστηριασμούς, αυτή που παραδώσατε μαζί βορρά στα φαντς και τους διάφορους κυροσπάτσιδες. Την ίδια ώρα, με μια φωνή ψηφίζατε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα ενέργειας κατ' εφαρμογή του ευρωνοσιακού δικαίου. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτού του δικαίου που στον πυρήνα της δημοκρατίας του έχει τα λόμπις για τη διασφάλιση των επιχειρηματικών κερδών, στα οποία δώσατε όρκους πίστης Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, αλλά με τα βγδελημίας και περίσσιας υποκρισίας αποκηρύσσετε τώρα τα φυσικά επακολουθά τους. Την ίδια σύμπλευση και όρκους πίστης δίνετε και στις ατοικές σας δεσμεύσεις, που εμπλέκουν τη χώρα στους επικίνδυνους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, την ώρα που σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα παίζονται στο παζάρι της νατοϊκής συνοχής, βαφτίζοντας νατοϊκά τα ελληνικά νησιά ως προάγγελο ευρύτερων επικίνδυνων διευθετήσεων και συμβιβασμών. Από τη μομφή λοιπόν του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εξαιρείται καμία πτυχή της αντιλαϊκής της πολιτικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί να εξαιρείται και κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα που κινείται στις ίδιες ράγες που την καθορίζουν, που υπηρετεί το ίδιο το αντιδραστικό αστικό κράτος, αυτό που τρέφεται από την καταστολή, τον αυταρχισμό, τη σαπίλα και τις παρακολουθήσεις. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, την κρίσιμη μομφή μπορεί και πρέπει να τη δώσει ο λαός με τους αγώνες αλλά και με την ψήφο του. Γιατί το πραγματικό διακύβευμα και μόνο δίλημα των εκλογών, αν θα βγει από αυτές δυνατός ο λαός και το κίνημά του ή αν θα βγει δυνατή η όποια κυβέρνηση να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, με ένα μόνο τρόπο μπορεί αυτό να απαντηθεί θετικά για το λαό. Με όσο γίνεται πιο ισχυρό το ΚΚΕ, γιατί μόνο αυτό αποτελεί εγγύηση για να μπορέσει ο ίδιος ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος στη ΣΥΠΣΗ και την αντιλαϊκή πολιτική, για να μπορέσει να δώσει την οριστική μορφή στο αντιδραστικό σύστημα που τη γεννά. Ευχαριστώ.